εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει ότι έζησε μία 23χρονη στη Σέριφο όταν δύο άνδρες ασιατικής καταγωγής την προσέγγισαν ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή Λιβάδη και κατάφεραν να την οδηγήσουν στην παραλία Βλόμονας, όπου όπως λέει την κακοποίησαν σεξουαλικά. Ήμουν έξω για ποτά στο λιμάνι του νησιού έχοντας καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ. Δύο άτομα φαίνεται να έριξαν κάτι στο ποτό μου. Άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου. Με πήραν από το μαγαζί και με πήγαν σε απομονωμένη παραλία. Όπως κατήγγειλε στους αστυνομικούς η 23χρονη, οι δύο δράστες την άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σοκαρισμένη η ίδια κατάφερε να δώσει ακριβή περιγραφή για το προφίλ του στην αστυνομία. Το ένα από τα δύο άτομα μου κράταγε τα χέρια και το άλλο προσπαθούσε να με ηρεμήσει. Το αμέσως επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι να με τραβάνε από τα χέρια στην παραλία και εγώ να προσπαθώ να τρέξω, αλλά να μην τα καταφέρνω. Κάποια στιγμή συνεννοήθηκαν σε άλλη γλώσσα, μάλλον να με αφήσουν. Ο ένας είχε λίγα κιλά παραπάνω, ο άλλος ήταν πιο λεπτός. Οι αστυνομικοί αναζητούν δύο Πακιστανούς περίπου 30 ετών. Ο ένας, σύμφωνα με τις περιγραφές της 23χρονης, ήταν μετρίου αναστήματος, εύσωμος με μούση, ενώ ο δεύτερος μετρίου αναστήματος, λεπτός και ξύριστος. Οι κάτοικοι είναι καθώς δεν έχει ποτέ συμβεί κάτι αντίστοιχο στο νησί. Ζήτουν μάλιστα να επανδρωθεί με περισσότερους αστυνομικούς στο νησί, καθώς κάθε καλοκαίρι οι επισκέπτες ξεπερνούν τους 10.000. Η ελληνική αστυνομία για το αντιμετωπίσει αυτό δημιουργεί στοχευμένες επιχειρήσεις, ειδικά στους δημοφιλείς προορισμούς, αλλά και ενισχύει με αστυνομικό προσωπικό αυτά τα νησιά. Συνδόμαστε ζωντανά με τη Σέριφο και τη Σοφία Τσάλα. Σοφία, έχεις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να σου πω, Μαρία, ότι η 23χρονη βρισκόταν μόνη της στο μπαρ, είχε μείνει μόνη της στο μπαρ, καθώς είχαν φύγει οι φίλοι της, είχε πιει αρκετά και δεν αισθανόταν καλά. Αυτό φαινόταν, μάλιστα σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες. Μία παρέα από δίπλα της, λίγο πριν φύγει, προσφέρθηκε να πληρώσει το ποτό της, να την κεράσει, αλλά δυστυχώς στην πορεία την ακολούθησε. Την ακολούθησε σε αυτή την παραλία που βρισκόμαστε, στον Αυλόμονα, μία παραλία που είναι πολυσύχναστη το πρωί, μία μεγάλη παραλία με οικογένειες, αλλά το βράδυ είναι σκοτεινή και μοναχική. Η κάμερα του καταστήματος έχει καταγράψει το περιστατικό, έχει καταγράψει και βρίσκεται στα χέρια τόσο της αστυνομίας όσο και στα χέρια της κοπέλας. Ένας φίλος της επέστρεψε στο σημείο και ζήτησε να πάρει το υλικό. Να πούμε ότι οι δράστες, τους είχαν δει τους δράστες εδώ οι κάτοικοι, όμως δεν τους γνώριζαν, που σημαίνει ότι δεν είναι ντόπιοι, αλλά προφανώς έκαναν τουρισμό. Είναι αναστατωμένοι κάτοικοι εδώ στη Σέριφο και οι τοπικές αρχές. Καθώς είναι ένα νησί με καλό τουρισμό, δεν έχει σημειωθεί ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν, ούτε έχει γίνει κάποια καταγγελία σχετική. Είναι αναστατωμένοι γιατί και η αστυνομία δεν είναι αυτή που θα ήθελαν. Να καταλάβετε, όταν πήγαμε και εμείς στο αστυνομικό τμήμα, ήταν κλειστό. Δεν λειτουργεί καν 24 ώρες. Το σημαντικό είναι, μας λες ότι έχει γίνει αυτή η καταγραφή, άρα είναι θέμα χρόνου να μπορέσουν να εντοπιστούν οι δύο άνδρες αυτοί. Σοφία Τσάλα... δεν είναι ντόπιοι. Και δεν είναι ντόπιοι. Σοφία Τσάλα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.